Έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Τώρα, πριν πάμε στα της Βουλής εκεί πέρα και τους καυγάδες που είχετε να ξεκινήσω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου βρίσκει ένοχο μόνο το Ρουπακιά και αθώος τους υπόλοιπους, το ζητάει την απαλλαγή τους. Και δεν τον αναφέρω να κρίνουμε την απόφαση της εισαγγελέως ή τις ενδεχόμενες αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά μια εικόνα έτσι να την πω προβληματική γύρω από όλη αυτή την ιστορία της δίκης, το χρόνο που πήρε και που εκβάλλει σήμερα, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, μπορούμε να κρίνουμε και τις αποφάσεις και τις προτάσεις της δικαιοσύνης, αλλά και τις αποφάσεις. Δεν είναι στο απειρόβλητο η δικαιοσύνη. Και από αυτή την άποψη αποτελεί πραγματικά πρόκληση η εισαγγελική πρόταση, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, γιατί ακριβώς απομονώνει τα περιστατικά ως περιστατικά, χωρίς να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ τους. Δεύτερον, σε όσον αφορά τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, δεν αναφέρεται καθόλου σε κίνητρο. Από μόνος του ξαφνικά ο Ρουπακιάς πήγε να τον δολοφονήσει. Mm-hmm. Και τα τάγματα εφόδου τι σχέση είχαν στο συγκεκριμένο σημείο? Και τα αλλεπάλληλα μηνύματα και η ανταλλαγή απόψη για το πώς θα οργανωθεί αυτή. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η εισαγγελική πρόταση, εάν υιοθετηθεί από το δικαστήριο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ασπίδα προστασίας στην εγκληματική ναζιστική οργάνωση, που το τελευταίο διάστημα έχει σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, αυτό είναι μια σοβαρή επισήμαση. Να πάμε και στα άλλα θέματα, κύριε Καραθανασόπουλε, γιατί περιμένουμε έτσι και αλλιώς την ολοκλήρωση της εισήγησης της εισαγγελέως για να δούμε και τι θα γίνει με την εγκληματική οργάνωση. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να σας θέσω, γιατί είχατε και μια σύγκρουση για το ζήτημα, είναι γύρω από την απεργία του Μετρό, που εσείς τάσετε υπέρ των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, έτσι δεν είναι? Προσέξτε, τι θεωρούμε εμείς ως θέση αρχής επί της ουσίας, ανεξάρτητα από επιμέρους ζητήματα που έχουμε. Πρώτο θέμα, ότι η κυβέρνηση με αυτή την επιλογή εχθές στοχοποίησε ακριβώς τους εργαζόμενους οι οποίοι κινητοποιούνται, προσπαθώντας να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί στο επίκεντρο ποιο είναι? Το δικαίωμα της απεργίας. Και το λέμε αυτό γιατί για παράδειγμα, οι άθλιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ευθύνεται η χθεσινή απεργία. Mm-hmm. Για τις άθλιες συνθήκες. Ότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια, ότι ο κόσμος στηβάζεται σαν σαρδέλες κυριολεκτικά και μάλιστα πολλές φορές με αντεγκλήσεις σοβαρές στους σταθμούς του μετρό, στις στάσεις των λεωφορείων ή των τρόλεϊ, δεν οφείλεται στους εργαζόμενους. Οφείλεται σε μία σταδιακή απαξίωση την οποία είχαν οι αστικές κοινωνίες στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, στην Αθήνα γενικότερα. Μία απαξίωση που σχετίζεται τόσο με το στόλο, ο οποίος δεν ανανεώνεται, δεν συντηρείται, πάνω από το 50% του στόλου και στα αυτοκίνητα, στα λεωφορεία, αλλά και στο μετρό, στα βαγόνια, είναι εκτός λειτουργίας. Το οργανόγραμμα το οποίο υπάρχει έχει τεράστιες ελλείψεις σε οδηγούς, σε τεχνικούς, σε συντηρητές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και να μένουν τα δρομολόγια. Ξέρετε, εγώ σας ρώτησα πέρα από αυτά που είναι πρόκληση, θεωρούμε. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε, αλλά εγώ σας ρώτησα γιατί, επειδή το ΚΚΕ αξιολογεί ως πολύ κρίσιμο θέμα το θέμα των μορφών πάλης του συνδικαλιστικού κινήματος, τη συγκυρία που επιλέγεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κινητοποίηση η οποία ταλαιπωρεί βέβαια τους πολίτες και νομίζω ότι λειτουργεί ως μπούμερα για τους εργαζόμενους, γιατί και οι μετατάξεις θα γίνουν και έρχεται και τροπολογία για προσωπικό ασφαλείας στις επόμενες απεργίες. Προσέξτε, είναι διαφορετικό ζήτημα να συζητήσουμε στο πώς θα αποτελεσματικότερα θα οργανωθεί η πάλη της εργατικής τάξης και θα εκφραστεί η αλληλεγγύη, και είναι άλλο θέμα να στοχοποιούνται οι αγώνες των εργαζόμενων και να αξιοποιούνται αυτοί οι αγώνες για να προωθηθούν και να πάρθουν μέτρα τα οποία είναι αποφασισμένα, τόσο όσον αφορά τις απαγόρευσεις των συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας, όσο και ζητήματα τα οποία υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία. Μιας και το αναφέρατε. Και γι' αυτό ακριβώς εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο, που προσέξτε να δείτε, σχετίζεται άμεσα με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Δεν εξακομμένα τα δύο αυτά ζητήματα μεταξύ τους. Μιας και το αναφέρατε το θέμα με τις διαδηλώσεις, τις πορείες στα αστικά κέντρα, το ΚΚΕ είναι κάθετο εφόλης ύλης, γιατί θέλω να πω ότι πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι στο τέλος 50-60% διαδηλωτές δεν μπορεί να οδηγούν σε δοκιμασία όλη την πόλη και να κλείνουν τους δρόμους. Ή μπορεί να χωροθετήσουμε κάποια πράγματα και τουλάχιστον σε τέτοιες απεργίες να υπάρξουν άλλα μέτρα.
Κοιτάξτε, δεν μιλάμε ποτέ ούτε για 50 ούτε για 60 διαδηλωτές. Και ούτε αυτοί κλείνουν το κέντρο της Αθήνας ακόμη και να το ήθελαν οι 50-60 άτομα. Είναι διαφορετικό δυνατό τι σχεδιασμό κάνει η αστυνομία για να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα ενδεχόμενα όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει πάρα πολλές φορές, γιατί εδώ πέρα στο κέντρο της Αθήνας ζούμε, έχουμε ζήσει τις απαιτήσεις και τις συγκεντρώσεις και τις τάσεις της αστυνομίας. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Και άλλο θέμα, να προσπαθείς να βάλεις περιορισμό στο δικαίωμα του άλλου να διαδηλώσει. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και από αυτή την άποψη ανοίγουμε να ξυλώσουμε το pullover, πιανόμενοι από ορισμένα ακραία περιστατικά ενδεχόμενα. Ενώ το βασικό και το κυρίαρχο είναι ακριβώς στο πώς θα στεγανοποιηθεί και το κέντρο της Αθήνας, στο πώς θα μπει συνολικά το εργατικό κίνημα στο γύψο. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό και με τα μέτρα τα οποία παίρνονται για τα συνδικάτα, τον ασφιχτικό τους έλεγχο από το κράτος, από την εργοδοσία, το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Άρα λοιπόν δεν είναι ξεκομμένα κομμάτια του παζλ, πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα. Τώρα, για να πάμε στον προϋπολογισμό σε επιμέρους, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό. Υπάρχει καταρχάς μία έκκληση από την κυβέρνηση να ψηφιστούν οι αμυντικές δαπάνες λόγω για τις έντασης της κρίσης με την Τουρκία και της συγκυρίας τώρα. Το ΚΚΕ θα ανταποκριθεί σε αυτή ή θα πει όχι? Όχι, εμείς θα το ψηφίσουμε ενάντια. Mm-hmm. Και θα ψηφίσουμε ενάντια ακριβώς γιατί ο βασικός χαρακτήρας και προσανατολισμός των ενόπλων δυνάμεων και του στρατιωτικού εξοπλισμού δεν είναι η θωράκιση, η αμυντική θωράκιση της χώρας. Αλλά είναι πώς αυτές καλύτερα θα ενσωματωθούν στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Που από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, η λογική της εθνικής ψυχίας οδηγεί ακριβώς στον αφοπλισμό του λαϊκού παράγοντα και στην υποταγή του κάτω από αυτούς τους επικίνδυνους για τους λαούς και τον ελληνικό λαό σχεδιασμού περιοχής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς είμαστε αντίθετοι με το πώς με τις δαπάνες ακριβώς για τις ένοπλες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κύριε Καραθανασόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.